Πριν να επιστρέψουμε στις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο υποψήφιος για την αρχηγία του εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τόπεν, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Λοιπόν, και στο σημείο αυτό θα επιστρέψουμε στην προεκλογική κούρσα του ΠΑΣΟΚ για να καλωσορίσουμε στο δελτίο μας τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, υποψήφιο για την ηγεσία. Και είναι η τελευταία εβδομάδα, έχουμε κορύφωση της προεκλογικής εκστρατείας. Πού σας βρίσκουμε, κύριε Γερουλάνο? Τώρα στη Δράμα και συνεχίζω Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη. Οργώνετε λοιπόν και εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, όλη την Ελλάδα προκειμένου να θέσετε το δικό σας πολιτικό δόγμα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα από τα λεγόμενα του κύριου Ανδρουλάκη, του συνυποψηφίου σας, που είπε πως όπως πρασίνισε η μισή Κρήτη, έτσι θα μπορούσε να πρασινίσει και ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδας, εξαπολύοντας έτσι μια ευθεία βολή και προς τα εσάς και τους άλλους υποψηφίους, πως αν τρέχατε, είπε χαρακτηριστικά, όπως τρέχετε τώρα σε αυτή την προεκλογική κούρσα για την ηγεσία του κόμματος, αν το είχατε κάνει αυτό και στις ευρωεκλογές, ενδεχομένως, είπε χαρακτηριστικά, το ΠΑΣΟΚ να είχε φτάσει στο 20%. Τι απαντάτε? Ότι η Αθήνα είναι η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα, η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που από τις ευρωεκλογές, από τις εθνικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές, αύξησε τον απόλυτο αριθμό ψηφοφόρων που ήρθαν και ψηφίσανε ΠΑΣΟΚ. Και αυτό ήταν κάτι που βάλαμε στόχο με το γραμματέα της Νομαρχιακής. Τρέξαμε πάρα πολύ και γι' αυτό το καταφέραμε. Αν το είχαμε καταφέρει αυτό σε όλη την Ελλάδα, τότε το ΠΑΣΟΚ θα ήταν δεύτερο κόμμα. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι παρατηρήσεις παρακινούνται από κάτι άλλο. Ο κ. Ανδρουλάκης ξέρει ότι είμαι ο μόνος που στο δεύτερο γύρο μπορεί να διασφαλίσει την αλλαγή ηγεσίας. Ξέρει λοιπόν ότι εάν περάσω εγώ στο δεύτερο γύρο, η δική του θέση είναι. Γίνεται πολύ δύσκολη και νομίζω γι' αυτό έχει αποφασίσει αυτό το καιρό να εξαπολύσει αυτή την επίθεση. Α, λέτε δηλαδή ότι έχει αποφασίσει ότι εσείς θα είστε ο πολιτικός του αντίπαλος? Αυτό το οποίο φαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις είναι ότι αν περάσει στο δεύτερο γύρο, είμαι ο μόνος που κερδίζει τον κύριο Ανδρουλάκη, άρα ο μόνος που μπορεί να διασφαλίσει αλλαγή ηγεσίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρει και ο ίδιος και μπορεί να παρακινείται από αυτό. Θα ήθελα όμως να επιμείνουμε λίγο σε αυτό που σας ρώτησα, γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς θα θέλετε για την Αττική στις ευρωεκλογές ένα υψηλότερο ποσοστό για το κόμμα σας, για το ΠΑΣΟΚ. Εσείς απαντάτε αυτό, λέτε πως αυξήθηκαν τα ποσοστά, ωστόσο δεν θα μπορούσε... Δεν λέω αυτό, λέω ότι αυξήθηκε μάλιστα ο απόλυτος αριθμός ψηφοφόρων. Δηλαδή σε μια περιοχή που έχουμε πρόβλημα από την εποχή των μνημονίων, σε μια περιοχή που στην Αθήνα, που είναι μια συντηρητική περιοχή και η οποία πάντα βλέπαμε χαμηλά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, τα ποσοστά αυτά πέσαν ακόμη περισσότερο με τα μνημόνια και με μια σειρά από λάθη που έχουν γίνει στην περιοχή. Αλλά από τότε που ανέλαβα υπουργός, εκλέχθηκα και ανέλαβα υπουργός, ανεβαίνουν συνέχεια τα ποσοστά μας και αυτό δείχνει πόσο τρέχουμε για να αλλάξουμε αυτό το σκηνικό. Ο κ. Ανδρουλάκης θα έπρεπε να χαίρεται από το γεγονός ότι άνθρωποι σαν και εμένα, άνθρωποι όπως ο γραμματέας της Νομαρχιακής και όλα τα στελέχη, παλέψαμε με τον τρόπο που παλέψαμε και έτσι καταφέραμε να ανατρέψουμε ακριβώς αυτή την εικόνα που υπήρχε τότε. Mm-hmm. Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, δηλαδή όταν αναλάβατε υπουργό στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου, η κυρία Διαμαντοπούλου σας κατηγόρησε, η συνυποψήφιά σας, ακριβώς με αυτήν την αιχμή, λέγοντας δηλαδή ότι εσείς μπήκατε στην πολιτική κατευθείαν ως υπουργός. Η κυρία Διαμαντοπούλου προφανώς δεν έχει διαβάσει σωστά τη δική μου την πολιτική διαδρομή. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους τηλεθεατές μας τώρα, αλλά βρίσκομαι από χρόνια καταρχήν στο Εργατικό Κόμμα στην Αγγλία, μετά στους Δημοκρατικούς. Γύρισα πίσω, δούλεψα στο Υπουργείο Εξωτερικών χωρίς κανένα θεσμικό ρόλο. Πάλεψα για το ΠΑΣΟΚ από τότε. Επίσης ως Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού. Μετά ξανά ως υποψήφιος δήμαρχος του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι τα μίλια που έχουμε διανύσει αυτό τον καιρό και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που με έχουν στηρίξει δείχνουν την πολιτική μου διαδρομή και η κυρία Διαμαντοπούλου καλά θα κάνει να απαντήσει τα ερωτήματα που θέτουν εκείνης και όχι να κάνει παρατηρήσεις για την πολιτική σταδιοδρομία των άλλων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις σας, πως αν το ΠΑΣΟΚ, αν κερδίσετε εσείς αυτή την εκλογική αναμέτρηση, γίνετε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και ότι στόχος σας είναι να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές, αυτό θεωρείτε πως είναι εφικτό και ότι αν δεν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, είπατε πως θα ξαναπάτε σε εσωκομματική διαδικασία εκλογών?
Ναι, διότι θεωρώ ότι όταν βάζεις ένα στόχο, πρώτος πρέπει να λογοδοτήσεις εσύ ο ίδιος. Πώς θα ζητήσω εγώ στους δικούς μας ανθρώπους να βάλουν στόχους και να τους πετύχουν, αν εγώ δεν είμαι έτοιμος να λογοδοτήσω για τους στόχους που βάζω εγώ. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τις επόμενες εκλογές? Το μεγαλύτερο κόμμα, το μεγαλύτερο προοδευτικό κόμμα της χώρας αυτή τη στιγμή δεν έρχεται καν στις κάλπες. Είναι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ του 2008 που σήμερα απέχουν. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι να τους εμπνεύσουμε ότι κάτι αλλάζει, ότι οι εκλογές αυτές έχουν σημασία. Και αν το κάνουμε αυτό τότε και τους φέρουμε στην κάλπη, τότε αυτοί οι άνθρωποι θα ανατρέψουν το πολιτικό αποτέλεσμα. Είναι κάτι το οποίο το πιστεύω εάν κάνουμε κάποιες αλλαγές στο κόμμα. Πρώτον, να δώσουμε ένα διακριτό στίγμα, ένα όραμα το οποίο εξηγεί σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που θα βρίσκεται μετά από μια διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Αν κάνουμε καλύτερη επικοινωνία από αυτή που κάνουμε σήμερα, διότι η επικοινωνία μας είναι σαφώς θολή, αθολώνει το τοπίο αντί να το ξεκαθαρίζει. Χρειάζεται να συνδεθούμε πάλι με την κοινωνία και εκεί έχω πει. Τι έλειπε δηλαδή από τον Νίκο Ανδρουλάκη? Μιλάτε για ένα λεπτό για, θολό πολιτικό μήνυμα. Να τελειώσω. Μην μείνουμε μόνο στο επικοινωνιακό. Πλέον να επανασυνδεθούμε με την κοινωνία και εκεί έχω πει ποιους ανθρώπους θα πάρω τηλέφωνο για να μας βοηθήσουν σε αυτό. Και θέλει βέβαια μια ηγετική ομάδα η οποία εμπνέει εμπιστοσύνη. Το πρόγραμμα που λέμε θα το κάνουμε πράξη. Άρα αυτά τα τέσσερα πρέπει να αλλάξουν. Εάν θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει πραγματικά τις επόμενες εκλογές. Άρα αυτά θα αλλάξετε, δηλαδή αυτά λέτε, πως, ποια λέτε ότι τι λείπει από τον κύριο Ανδρουλάκη που θα το φέρετε εσείς? Αυτά είναι που σας διαφοροποιούν από τους άλλους συνυποψηφίους σας ή και κάτι άλλο? Αυτό που με διαφοροποιεί από τους άλλους υποψηφίους μου είναι το σχέδιο το οποίο έχω καταθέσει για τη χώρα, το οποίο είναι διαφορετικό από οτιδήποτε έχω δει και δεν είναι κάτι που γράφτηκε το καλοκαίρι, είναι κάτι που έχει γραφτεί εδώ και καιρό. Το γεγονός ότι έχω εμπειρία και από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο τομέα είναι πολύ σημαντικό, διότι πιστεύω ότι η πολιτική πάσχει από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί η αγορά. Και το άλλο που φέρνω είναι ότι μπορώ να διασφαλίσω την ενότητα της επόμενης μέρας. Τώρα, έχετε υπογραμμίσει επανειλημμένως πόσο σημαντικό θεωρείτε εσείς ο επόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να είναι βουλευτής. Αυτό εξαιρεί δύο πρόσωπα αυτή τη στιγμή, τον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου. Σωστά? Αυτό που λέω είναι ότι χρειάζεται να δώσουμε τις μάχες όπου δίνονται. Αν είναι οι μάχες στην κοινωνία, στην κοινωνία, στο κόμμα, στο κόμμα. Αλλά οι μάχες δίνονται και στη Βουλή. Εκεί σε μετράει ο κόσμος απέναντι στον Πρωθυπουργό. Εκεί βλέπουν εάν μπορείς να κρατηθείς στο ύψος των περιστάσεων. Εκεί δίνεις τις μεγάλες μάχες και είναι πολύ ξεκάθαρο και από τον τελευταίο χρόνο που είμαι στη Βουλή ότι οι μάχες που έχουμε δώσει απέναντι στον κύριο Χατζηδάκη για τα κόκκινα δάνεια, για τη δημόσια περιουσία και για όλα τα άλλα θέματα τα οποία έχουμε δουλέψει είναι μάχες τις οποίες τις αντιλαμβάνεται ο κόσμος και μας μετράει. Άρα είναι πολύ δύσκολο να ηγηθείς ενός κόμματος όταν δεν είσαι εκεί που δίνονται οι μάχες. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, στην περίπτωση ένα σενάριο εργασίας να κάνουμε τώρα που δεν περάσετε εσείς τον δεύτερο γύρο και δεν ένας θα από τους να το δύο... αυτό. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα. Και πραγματικά το βλέπετε κι εσείς ότι όλες οι... Αλλά καταλαβαίνω, κύριε Γερουλάνο, το καταλαβαίνω. Είναι μια ερώτηση που την κάνουμε σε όλους τους συνυποψηφίους από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα τους φιλοξενήσουμε όλους αυτή την εβδομάδα. Θέλουμε απλώς να καταλάβουμε, δηλαδή θα στηρίξετε αυτόν που είναι βουλευτής, αν δεν περάσετε εσείς στο δεύτερο γύρο? Την κάνουμε σε όλους αυτή την ερώτηση. Μα και σας λέω, δεν είναι ερώτηση τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δίνουμε τη μάχη και πρέπει να τη δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι χρειάζεται αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ και ότι η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει μόνο με την υποψηφιότητά μου. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάω. Αν θέλουμε πραγματικά μια επιλογή νίκης, αυτή την επιλογή τη διασφαλίζει η υποψηφιότητά μου. Τώρα, αν επανεκλεγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Πιστεύετε εσείς ότι κάτι έχει πάει λάθος σε αυτή τη διαδικασία, διότι είδαμε πως υπήρξε η αμφισβήτηση σχεδόν από το βράδυ των ευρωεκλογών? Αν επανεκλεγεί ο κ. Ανδρουλάκης, σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι έχουν επιλέξει αυτόν για να ηγηθεί τις επόμενες μέρες του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς θα το σεβαστώ εγώ και οφείλουμε να το σεβαστούμε όλοι. Η ενότητα στο κόμμα είναι διασφαλισμένη την επόμενη μέρα, κύριε Γερουλάνο? Διότι είδαμε τώρα το τελευταίο δεκαήμερο, κυρίως μετά το debate, να βγαίνουν τα μαχαίρια από τα θικάρια πάνω στο τραπέζι. Πιστεύω ότι η διαδικασία μέχρι σήμερα έχει αναδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια όρημη δύναμη.
και είναι όρημη δύναμη, διότι ακριβώς μπορούμε να διαφωνήσουμε σε πολλά πράγματα, στο ποιες είναι οι προτεραιότητες του καθενός μας, αλλά την επόμενη μέρα θα πορευτούμε μαζί. Εγώ δεν έχω δει κανένα σημάδι αυτή τη στιγμή που να μου δίνει την εντύπωση ότι αύριο θα έχουμε οποιαδήποτε διάσπαση. Τώρα, το αν θα μείνουν όλοι οι υποψήφοι την επόμενη μέρα, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, θα του πρέπει να το απαντήσουν εκείνοι. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να απαντήσω για τον εαυτό μου και αυτό το θεωρώ προφανές. Μετά από την ιστορία μου στο ΠΑΣΟΚ, δεν νομίζω ότι κανείς αμφισβητεί ότι θα είμαι εδώ για την επόμενη μέρα. Τώρα, άκουσα τον κύριο Χαριδούκα να μιλάει για τον κίνδυνο να υπάρξει μπούκα από τα δεξιά, έτσι το είπε χαρακτηριστικά. Πιστεύετε εσείς πως υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο? Σε καμία περίπτωση δεν φοβάμαι τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ο κόσμος θα ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας, όπως ανταποκριθεί και εκείνοι είναι οι άνθρωποι που θα επιλέξουν. Η διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι οι διαδικασίες θα τηρηθούν και ότι το αποτέλεσμα θα είναι κάτι που μπορούμε να σεβαστούμε όλοι μας. Άρα καταλαβαίνουμε ότι με εσάς αρχηγό το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτόνομο προκειμένου να δώσει τη μάχη για την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Κοιτάξτε, από όλες τις υποψηφιότητες νομίζω ότι η δική μου διευρύνει το ΠΑΣΟΚ και προς τις δύο κατευθύνσεις. Κάνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση μιλώντας σε όλους τους προοδευτικούς ψηφοφόρους από την αριστερά και το κέντρο μέχρι τις παρυφές δεξιάς και τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα πιστεύω ότι αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ και να αγκαλιάσει τα παραδοσιακά κοινά τα οποία πάντα το φέρναν στην εξουσία. Οποιαδήποτε απόφαση να πάει κανείς προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, πιστεύω απλώς ότι μειώνει τις πιθανότητες του ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει και να πάρει την επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γερουλάνο, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε αυτό το τελικό σπριτ για τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.